Λοιπόν, περιμένω εδώ στη στάση και γνώρισα τρία υπέροχα παιδιά από την Νάπολη. Hi. How are you? Hi, thank you. Your name is? Marta. And your? Matilde. Matilde, and yours? Leonardo. Leonardo, you know the man goes last. Yeah. On the always. Can you help me? I want to go to the Stadio Diego Armando Maradona. Okay. That's the correct station. The 151. 151. Beautiful place, like it's very characteristic. Now that Naples, like the football team, won the competition here. Yeah, I know that. Yeah. After 33 years, eh? Yeah. Have a nice summer. Where is the summer? Anyway, nice to meet you once again. Thank you. Bye bye. Πίσω μου ακριβώς είναι το στάδιο Diego Armando Maradona. Είναι λίγο παλιό το γήπεδο, αλλά έχει ψυχή. Εδώ έχουν πατήσει αρκετοί παίκτες. Πρώτος και καλύτερος ο Diego. Dieguito. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να μπω μέσα, γιατί δεν είναι επισκέψιμο το γήπεδο. Δεν είναι όπως τα άλλα τα γήπεδα της Ευρώπης. Που οργανώνει tour, που έχει club, που έχει διάφορο εμπορικό κέντρο κτλ. Θα σας πω ότι αύριο είναι Κυριακή, έχει ένα μεγάλο παιχνίδι, Νάπολη Ίντερ. Εισιτήρια δεν μπόρεσα να βρω. Είναι λίγο δύσκολο με τα εισιτήρια, δεν πειράζει όμως, ίσως μια άλλη φορά. Νάπολη ίσως είναι από τις μοναδικές ομάδες στην Ευρώπη που δεν πουλάνε μόνο online. Πουλάνε και σε διάφορα σημεία στην πόλη. Σε μικρά περιπτεράκια. Καλό αυτό. Forza Napoli. Είμαι μπροστά από μια σαλουμερία εδώ που φτιάχνουν διάφορα ψωμάκια και βάζουν μέσα τυριά και αλαντικά. Εδώ πίσω είναι ουρά. Αυτά. Βραδιάζει σιγά σιγά. Θα κάνουμε μια βραδινή βόλτα. Θα δούμε πώς είναι η βραδινή ζωή στην Νάπολη. Εννοείται δεν θα τα δούμε όλα. Η Νάπολη είναι τεράστια πόλη. Τρίτη στο μέγεθος στην Ιταλία. Μετά τη Ρώμα και το Μιλάνο. Έχει περίπου 3 εκατομμύρια κατοίκους. 1 εκατομμύριο τουρίστες. Και καμιά 520.000 μετανάστες. Είναι ώρα για ένα εσπρεσάκι πριν ξεκινήσω τη βόλτα, τη βραδινή. Είμαι στη πιάτσα Dante. Μ' αρέσει εδώ, έχει πολύ απλά. Είναι αδύνατο να αρνηθούμε ότι η Νάπολη είναι μια ζωντανή πόλη, γεμάτη ζωή, ενέργεια και με ζεστό πνεύμα. Μπορείτε να περάσετε την ημέρα εξερευνώντας τα πολλά μουσεία, τις εκκλησίες της πόλης και να αφηθείτε στη γοητεία της Νάπολης. Είμαστε λίγο πιο πάνω από την πλατεία Dante και θέλω να πάω στην παλιότερη πιτσαρία εδώ στην Νάπολη. Θα δούμε αν θα τη βρούμε. Σάββατο βράδυ σήμερα
Έχει αρκετό κόσμο. Οπότε θα πάρουμε και μια γεύση πώς είναι το Σαββατόβραδο εδώ στην Νάπολη. Ο δρόμος εδώ είναι γεμάτος με μπιστρό, πιτσαρίες και κάποια μπαράκια για τους νέους. Η νεκτερινή ζωή της Ναπολιτάνικης πόλης κατακλείζεται από φοιτητές και αυτό το λόγο είναι γνωστή για την νεκτερινή της ζωή. Τα βράδια οι πλατείες γεμίζουν με πιο δημοφιλές επιλογές, την πιάτσα Μπελίνη, την πιάτσα Σαν Ντομένικο Ματζιόρε και την πιάτσα Ντελμπιέσου. Λοιπόν, ο κόσμος εδώ πέρα που δεν μπορώ να περάσω 5 λεπτά είναι από την πιτσαρία που σας έλεγα. Η παλιότερη πιτσαρία στην Νάπολη. Βλέπετε τι γίνεται. Δεν νομίζω να περιμένουμε τόσο πολύ. Ίσως κάποια άλλη φορά θα φάμε από αυτή την πίτσα, τη διάσημη. Συνεχίζω. Η Νάπολη δεν είναι γνωστή μόνο για τις Ναπολιτάνικες πίτσες, αλλά μπορεί επίσης να υπερηφανεύεται για μια πολύ ζωντανή νυχτερινή ζωή. Ταξιδιώτες που αναζητούν ένα ήσυχο βράδυ μετά από μια δύσκολη μέρα στα αξιοθέατα της Νάπολης μπορεί να απογοητευτούν. Η πόλη είναι τόσο πολυσύχναστη τη νύχτα όσο και τη μέρα. Αλλά αυτά είναι υπέροχα νέα για όσους θέλουν να κάνουν πάρτι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν πίστευα ότι θα δω και καραόκι στην Νάπολη. Διασκεδάζει ο κόσμος. Άσχετη, ταραχώδης και με πραγματικό πάθος στη ζωή. Μια βραδινή έξοδο στην Νάπολη αποκαλύπτει μια πόλη που είναι χαρούμενη όπως ακριβώς είναι. Και αυτή εδώ μπροστά μου είναι καραμπινέρι. Συνεχίζουμε. Στα στενά, στο πιο πολύ κόσμο, αυτοκίνητα κανονικότατα. Hello guys. Hello, nice to meet you. What is this? We still don't know. We really hope it's a hotel of some kind because we're supposed to sleep here. We're as surprised as you are. This is a B&B rooms, something like that. Something like that. Okay. We hope so at least. Okay, your name is? Yana. Yana, nice to meet you. And Georgi, you? Nice to meet you. Georgi. Okay, guys. Holiday here? Holiday, yes. How many days you gonna stay? About a week. About a week, okay. Yes. Amalfi Coast? I'm sorry? You will go to Amalfi Coast also? No. We'll probably come back here again. We just want to breathe in the city, enjoy it. No plans. Just walking around. And eating pizza. Eating pizza. And eating pizza. That's good. So, enjoy your holiday. And thank you for your time. Thank you. It was pleasure for me. Γενικά η Νάπολη είναι μια πανέμορφη πόλη με τεράστια ιστορία και πολλά όμορφα μέρη. Επομένως, χρειάζεται να αφιερώσετε αρκετές μέρες από το ταξίδι, ώστε να ζήσετε την κουλτούρα και να θαυμάσετε την ομορφιά της. Φεύγω από το ιστορικό κέντρο εδώ στην Νάπολη και θα πάω σε μια περιοχή που λέγεται Σαν Πασκουάλε. Μου είπανε ότι έχει αρκετά μαγαζιά, αρκετά ρεστοράντ, δηλαδή εστιατόρια και μπαράκια. Είναι ένα διαφορετικό στυλ και θέλω να πάω να το τσεκάρω, να δω τι γίνεται. Στο σταθμό Καβούρ και θέλω να πάω στο Μαντέο. How are you? How are you? Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Vasilis from Westbrook. And your name is? Tony. Tony.
Yeah. I heard about you. You're from Peru. Yeah, I'm from You're Peru. The most famous South person America. In one, Peru. One of the most famous person. Yeah, you can what say that. What are you doing here? Just traveling, knowing Napoli. Like me. Exactly. How many days you're gonna stay here? I'm going to stay here 3 days, then we're going to Sicily. Palermo. All right. So, Tony, nice to meet you. Nice to meet you. Have a nice time. Thank you. And I hope someday I will come to Peru. Maybe. And I will see your blog. Νάπολη είναι ένας μεσογειακός παράδεισος στη Νότια Ιταλία που έχει σημαντική ιστορία σε σχέση με το ελληνιστικό πολιτισμό. Η όμορφη παραθαλάσσια γη περιβάλλεται από εντυπωσιακά ορεινά τοπία και εμβληματικά ερείπια που προσθέτουν μόνο στην ομορφιά της. Έχω κατέβει από Αμαδέο Station. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Can I ask you something? Yeah, sure. San Pasquale? San Pasquale is where? Over there, just on the left. Yes, and where's the restaurants and the bars? You can go to Vicoletto Belle Donne. It's a nice place. It's a place for Movida in Naples. This way? This way. Turn right, then left, right again. And right again. Your name is? Alessandro. Alessandro, my name is Vasilis from Facebook. Nice and you? Andrea. Ciao. Ciao, nice ciao Andrea. Divertiti, okay. Buona serata. Enjoy. Thank you. Forza Napoli! Sempre, and you have to say it sempre, always. Bye! Ciao! Ευγένεια, φιλικότητα, θετική ενέργεια. Πρότιμη να βοηθήσω. Αυτό σημαίνει φιλοξενία. Αυτό εισέπραξα από την Νάπολη και τους Ναπολιτάνους. Νομίζω ότι το βρήκα. Η μύτη μου δεν με ξεγελάει. Την εμπιστεύουμε. Το κακό είναι ότι αρχίζει πάλι να βρέχει. Βαρέθηκα σήμερα. Μια σταματάει, μια ξεκινάει. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε τώρα. Λοιπόν, το βρήκα εδώ είναι στην περιοχή Σαν Πασκουάλε. Όπως βλέπετε πίσω μου. Γεμάτο και εδώ βέβαια. Λίγο πιο ήσυχα όμως. Και από εδώ επίσης, πίσω, γεμάτο. Αλλά εάν θέλετε λίγο πιο ήσυχα πράγματα και όχι τόσο τουρισμό, προτείνω εδώ, Σαν Πασκουάλε. Έχουν κάθε βράδυ κόσμο, αλλά φυσικά το Σαββατόβραδα είναι γεμάτες. Οι ντόπιοι λένε πως το ηφαίστειο Βεζούβιος επιδρά στο χαρακτήρα του Ναπολιτάνου. Η επικινδυνότητά του αλλά και η επερχόμενη έκρηξή του έχει αναγκάσει τους κατοίκους της πόλης να ζουν κάθε μέρα και κάθε βράδυ έντονα σαν να είναι η τελευταία. Και αυτό φαίνεται από την πρώτη στιγμή που πατάει κανείς το πόδι του στην πρωτεύουσα της Καμπανία. Σαλουμερία με τραπεζάκια. Ναι, είναι λίγο πιο ήσυχα. Είναι διαφορετικό στυλ. Ιταλικό μεν, δεν αλλάζει κάτι, κρασάκι, πίτσα, μουσικούλα, απερατίφο ή άλλα τα γούστα. Πάμε να δούμε τι έχει εδώ. Και αυτό που είδαμε τώρα είναι το open kitchen, έτσι το λέμε, όταν βάζουμε στη κουζίνα παράθυρο να μπορούν να βλέπουν οι άλλοι. Αυτό είναι open kitchen. Λοιπόν, εδώ το σύστημα λειτουργεί έτσι. Σου δίνουν ένα χαρτάκι με δύο barcode. Σκανάρεις το ένα για φαγητό και το άλλο για ποτό. Αυτό εδώ. Οπότε εγώ σκάναρα τη λίστα με τα ποτά για να πιούμε ένα ποτάκι, να ξεκουραστούμε λίγο. Okay. Είμαστε έτοιμοι να παραγγείλουμε. Έχω μαζί μου τη Νταϊάννα. Νταϊάννα, hello Νταϊάννα. Μπίρα. Μπίρα. One beer, please. Which one? A big one. Okay, but the draft one or
or the bottom? Draft. Okay. Draft always. Blonde or red? Difficult question. Okay, I think blonde is good. Okay, perfect. 0-4. It's okay, the medium one? The biggest. Half. Okay, perfect. Half. Perfect. Okay? It's okay like this? Yes. Thank you. Viva, salut. Como te amo? What's your name? Alessio, my name is Vasilis. Nice to meet you. Nice to meet you. Good beer? Yeah. Okay. Perfect. It's yours. Yes. Good. Thank you. Είναι πολύ φιλόξενοι οι άνθρωποι με την πρώτη ευκαιρία να καθίσουν να μου μιλήσουν εξυπηρετητικοί. Έχω πολλά άλλα να πω και θα τα πω λίγο αργότερα. Για μας. Που μου σερβίρανε για την πύρα μου και πατατάκια. Μια χαρά. Σαν Πασκουάλε. Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Σήμερα στην πλατεία γνώρισα δύο ανθρώπους. Ο ένας είναι από εδώ, από την Ιταλία, ο άλλος είναι από την Σουηδία. Εν πάση περιπτώσει, πιάσαμε κουβέντα από εδώ και από εκεί. Και τους βλέπω εδώ, δίπλα μου, στο διπλανό τραπέζι. Ήταν απίστευτο αυτό. Πόσο μεγάλη πόλη και ξαφνικά πόσο μικρή γίνεται. Ορισμένες φορές δεν το πιστεύεις. Κι όμως. Θα μπούμε λίγο και στο μαγαζί τώρα να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Ciao ragazzi. Thank you very much for the service. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξυπηρέτηση. Ευχαριστώ. Ήταν όλα υπέροχα. Tutto bene. Perfetto. Perfetto. For me was a pleasure. Thank you. Bye bye. Enjoy Napoli. Bye. Ciao. I can't believe we're dancing in the street. All I ever wanted was to get close to you. Now I'm burning in your atmosphere. I can't feel my feet. Από δύο λόγια. Για την νυχτερινή ζωή στην Νάπολη. Δεν τα έχω δει όλα, να είμαι ειλικρινής. Αλλά μέσα στο κέντρο, okay, όλα είναι ανακατεμένα. Υπάρχει τουρισμός, υπάρχει και το ιταλικό στοιχείο, δεν λέω όχι, παντού. Εάν θέλετε όμως πραγματικά να αισθανθείτε το ρυθμό και το παλμό της νυχτερινής Νάπολης, θα έρθείτε στο Σαν Πασκουάλε. Αυτό ήταν το best vlog by night, Νάπολη. Αυτό ήταν γενικώς η Νάπολη. Ελπίζω να σας άρεσαν τα βίντεο που ετοίμασα για σας. Και όπως λένε οι φίλοι μου Ιταλοί, μία φορά να δω την Νάπολη και μετά να πεθάνω. Τα λέμε την επόμενη φορά. Bye! Nothing in this world compares to you.